Ονομάζομαι Ανδρέας Ρίτσας. Είμαι ο πρόεδρος του Ομίλου. Θα σας πω λίγα πράγματα για τον Όμιλο, γιατί πολλούς από εσάς δεν σας γνωρίζω, μιας και ήρθατε σε ένα κέντρο να μάθετε τι είμαστε. Ο Όμιλος Εξυπηρετητών υπάρχει εδώ και 35 χρόνια. Ασχολείται, είναι ένα πνευματικό κέντρο που ασχολείται κατά κυριολεξία με το πώς θα είμαστε καλά, πώς θα έχουμε σωστές ανθρώπινες σχέσεις και πώς θα μάθουμε μέσα στη ζωή να μην βλέπουμε το αδιέξοδο. Το μότο μας είναι ότι στο πνευματικό πεδίο δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ότι πάντα σε οποιασδήποτε καταστάσεις μπορούμε να βρούμε τη λύση. Πιστεύοντας τη δύναμη του εαυτού μας, πιστεύοντας στην πνευματικότητα και εκφράζοντας αυτήν. Ο Όμιλος έχει απλωθεί αρκετά. Μπορώ να πούμε υπερηφάνεια ότι καταφέραμε και κάναμε μια μεγάλη παρουσίαση στο Hellenic Center στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας τον Καβάφη και τον Σικελιανό, μαζέψαμε γύρω στα 100 άτομα, παρουσιάζοντας και αναλύοντας την ποίηση του Καβάφη και του Σικελιανού, μέσα από έναν τρόπο που έχουμε από τη σοφία του ποιήματος, τα βιβλία του Ιδρυτή του Ομίλου, τη σοφία του ποιήματος και τη σοφία του διηγήματος, την Μέθοδο Κακαλίδη όπως την ονομάζουμε. Έχουμε κάνει μια συνέντευξη στο Hellenic στο Λονδίνο, πάλι παρουσιάζοντας τον Όμιλο, και έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία ώστε κάθε 15 μέρες να παρουσιάζουμε ένα μισάωρο μια εκπομπή πάνω στην ποίηση με τα έργα ποιητών της Ελλάδας. Θα ήθελα αν θέλετε να δούμε λίγο το βιντεάκι για τις δραστηριότητες του Ομίλου. Για να ξέρετε πώς. Thank you.
κινδύνους. Ήταν ένα μέρος, ναι. Ναι. Ένα μέρος από αυτά τα οποία κάνω. Θα ήθελα να σου πω ότι σε συνεργασία με έναν δημοσιογράφο στο Λονδίνο, ο οποίος είναι και συγγραφέας, δημιουργούμε ένα παιδικό παραμύθι, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Ομογένεια του Λονδίνου και της Κύπρου. Ας έρθουμε όμως στα τωρινά. Εμείς λέμε ότι τα ποτάμια κυλούν ελεύθερα γιατί το βουνό είναι σταθερό. Θεωρούμε ότι το βουνό είναι η ποίηση. Οι κοίτες των ποταμών είναι ποιητές που ρέουν μέσα συνεχώς η αστήρευτη έμπνευση για την ποίηση. Ας εμβαθύνουμε λοιπόν στην ποίηση του κυρίου.